Εκριθμίνει η κατάσταση στο Άγιο Όρος μετά από έγγραφο της αστυνομίας για επιχείρηση έξωσης, το οποίο έχει κινητοποιήσει τους μοναχούς στην Ιερά Μονή Εσφυγμένου. Ο αστυνομικός σταθμός Καριών απέστειλε ένα έγγραφο προς την Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους, με το οποίο ζητά άδεια ώστε να προχωρήσει σε ευρείας κλίμακας επιχείρησης έξωσης σε χώρους του Άφα με την σύνδρομη ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων και βαρέων οχημάτων. Το εν λόγω αίτημα ήταν αρκετό ώστε να κινητοποιήσει και τους 118 γέροντες της ιστορικής Μιεράς Μονής Εσφυγμένου. Η επικείμενη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας θορύβησε τους μοναχούς που διαβιούν εδώ και δεκαετίες στη Μονή. Πρόκειται για γέροντες οι οποίοι από το 1972 κρατούν σκληρή στάση εναντί της ηγεσίας της Ορθοδοξίας και έκοψαν κάθε σύνδεση με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, διαφωνώντας για τις συναντήσεις με εκπροσώπους της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Από την περίοδο εκείνη στο μοναστήρι κυματίζει το Λάβαρο «Ορθοδοξία ή θάνατος». Ο γέροντας Μεθόδιος, ένας από τους καταδικαστέντες για τα εκτεταμένα επεισόδια του 2013, δήλωσε σε τοπικό μέσο ότι σε περίπτωση αστυνομικής επιχείρησης δεν θα μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια. Όπως είπε, εάν οι πατέρες των μονών και οι αστυνομικοί έρχονται εδώ ώστε οι Έλληνες να πολεμήσουν τους Έλληνες μοναχούς, να το βγάλουν από την μετάνοιά τους, ας έρθουν και ό,τι θέλει ας γίνει. Τόσο το 2006 όσο και το 2013 το Άγιο Όρος αμαυρώθηκε από εικόνες εκτεταμένων επεισοδίων και εντάσσων με αστυνομικές δυνάμεις, με τον γέροντα Μεθόδιο να υποστηρίζει ότι η Μονή έχει στοχοποιηθεί.